Λέω. Να το βάλουν. Και το ζητούμενο ποιο είναι. Εδώ τώρα έχει συνδέσει ένα πολύ σοβαρό λόγο. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν άνθρωποι του Ηρακλή που θα τρέξουν μετά, άμα γίνει για τέτοια ρύθμιση. Πρώτη ερώτηση. Γιατί ο ΠΑΟΚ, καλό ή κακό για τον ΠΑΟΚ, έχει έναν άνθρωπο που λέει θα πληρώνω. Ναι. Υπενθυμίζω αυτού οι οποίοι φωνάζουν, αλλά όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν, κάνουν του Κινέζου. Ναι, ναι. Ότι η περιουσία του Ηρακλή είναι φιλέτα τα οποία τα γλυκοκοιτάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολύ. Ναι. Λοιπόν, προκειμένου να γλιτώσουν αυτά τα οποία εμένα με πονάνε. Mm. Σαν άνθρωπο και σαν άνθρωπο που αγαπάει την ομάδα. Τι να γίνει. Λοιπόν, με μια τέτοια ρύθμιση, διασωθεί η περιουσία. Δεν πρέπει να σωθεί. Ερώτηση. Με συγχωρείτε, πρέπει. Αφού άλλες παρανομίες τις δίνουν άλοθη. Ναι, ναι. Και συγχωρώ χάρτη. Μπράβο. Δεν πρέπει να μπει και ο Ηρακλής σε αυτή τη ρύθμιση. Απαντώ. Τη γνώμη σου. Απαντώ. Το πρώτο σκέλος. Ναι. Ποιο ήταν το πρώτο σκέλος. Το πρώτο είναι φωτογραφική μου για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εκτιμάς. Εγώ εκτιμά για όλες τις εταιρείες. Δεν έγινε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Έτσι πιστεύω. Όχι. Απλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να ευνοηθεί εκ των πραγμάτων. Απλά το φωτογραφίζουμε εμείς επειδή είναι πιο εύκολο. Όχι. Δεν είναι φωτογραφική για τον ΠΑΟΚ. 100% δεν είναι φωτογραφική για τον ΠΑΟΚ. Διότι θα μπορούσε να γίνει και επί Σαμαρά, αλλά επί Σαμαρά η Τρόικα είπε όχι. Ποιο Σαμαρά. Άκου εδώ τώρα. Ο ΠΑΟΚ ωφελείται. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ ωφελείται. Ωφελείται αυτό εδώ. Ο ΠΑΟΚ ωφελείται. Δεύτερον, να το κάνουμε για τον Ηρακλή. Όχι. Συμφωνείς με το σκεπτικό μου. Με το σκεπτικό σου συμφωνώ. Περίμενε. Αλλά ο Ηρακλής τιμωρείται γιατί είναι πλαστογράφος. Ναι, ρε φίλε, και οι άλλοι κάναν παρανομίες. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ χρωστάει χωρίς. Για χρωστάει γιατί δεν πλήρωνε. Δεν έκανε. Όχι, βγήκαν και άλλα. Πέσταμ, τι. Υπήρχαν και εκεί κάποια οικονομικά τιμολόγια. Υπήρχαν και εκεί. Βεβαίως. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βεβαίως, ρε φίλε. Ποιος το λέει αυτό. Επιγούμενον καταδικάστηκε για αυτά, πλάκα μου. Μισό. Εάν έγινε και στον ΠΑΟΚ πλαστό τιμολόγιο. Έχει σημασία αν έγινε για 1 εκατομμύριο ή για 15 που έγινε στον Ηρακλή. Όχι. Ή για 100.000, λέω. Όχι. Αν έγινε για τον ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει για τον Ηρακλή. Σωστό. Δεν γνωρίζω αν τα χρέη του ΠΑΟΚ έχουν να κάνουν με χρέη απλά ή και απάτες. Όπως είναι του Ηρακλή. Δηλαδή πλαστά τιμολόγια. Και εικονικά κτλ. Εάν ο ΠΑΟΚ, λέω εάν, βάζω το εάν. Έχει κάνει το ίδιο σε μικρότερο βαθμό, σε απειροελάχιστο βαθμό, όπως ο Ηρακλής. Όχι ο ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε. Από τη στιγμή που συγχωρούνται αμαρτίες. Ναι, ναι. Με αυτό τον νόμο. Όσο για τον φίλο σου τον Δαραβίγκα, πώς το λένε, από τη Χαλκιδική. Τον βουλευτή, τι είναι αυτό. Από πού είναι φίλο μου. Άντε πάλι. Όποιον βγάζουμε εδώ είναι φίλο μου. Φίλοι σου δεν είναι όλοι αυτοί. Είπα εγώ ποτέ δεν είναι. Τέλος πάντων δεν είναι φίλο σου. Βγάζαμε εδώ. Το Πασόκ τώρα κολοτρέχει. Ο κύριο Δαραβίγκα. Ο Δαραβίγκα. Ο οποίο τώρα έχει κάνει μια κολοτούμπα τεράστια. Τι είπε. Τι είπε. Τον άκουσα εγώ. Τι είπε, για πες. Εσύ δεν μου πεις που έκανε κολοτούμπα. Εσύ. Καθόλου κολοτούμπα. Τι έκανε. Επειδή το Πασόκ τώρα δεν έχει αλυσφαιρίσει δεξιά και αριστερά. Ναι. Και επειδή έχει φτάσει στο 4% και κατάπτυστο, γιατί δεν πληρώνει και δεν κάνει και δεν ράνει, δεν διορίζει. Τώρα το παίζει να μου ορσία παρθένα. Να λέει, εμείς λέει δεν το κάνουμε για τον Πασόκ, λέει τη διαμαρτυρία μας. Λέει το κάνουμε λέει γιατί. Επειδή υπάρχουν απαταιώνες και με πλαστά και με αυτά, λέει μην ωφεληθούν και αυτοί. Να ωφεληθούν και αυτοί, ρε Δαραβίγκα. Άμα είναι να πληρωθεί το χρέος και από τους απατεώνες, να πληρωθεί και από τους απατεώνες. Σε καλά, εσένα. Ερώτηση. Ναι. Και ξέρεις γιατί θυμώνω.